Επιστρέφουμε στην τοπική επικαιρότητα. Θα αναφερθούμε σε μια ξεχωριστή δράση και πρωτοβουλία του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου Αρχανών. Τα παιδιά εκεί και συγκεκριμένα μαθητές της 5ης τάξης κέρδισαν τις εντυπώσεις και είπαν ένα ηχηρό όχι στα πλαστικά μιας χρήσης. Περισσότερα θα μας πει η εκπαιδευτικός, η κυρία Ολυμπία Κανδύλα, η οποία είναι εκπαιδευτικός στο Δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Αρχανών. Να σας καλησπερίσουμε και να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλησπέρα. Όχι λοιπόν στα πλαστικά μιας χρήσης. Για πείτε μας περισσότερα. Φέτος ασχοληθήκαμε γενικότερα με τις αλλαγές που έχει υποστεί το οικοσύστημα και όλα αυτά τα γεγονότα που οδηγούν σε ιούς και στην κλιματική αλλαγή. Και τα παιδιά, όταν μετά το WebEx πια γυρίσαμε πίσω και είπαμε να κάνουμε κάτι για να το προβάλλουμε από όλα όσα συζητήσαμε, θέλανε να θίξουμε πάλι το θέμα των σκουπιδιών. Θέλανε όμως να μην μείνουμε στο ότι ωραία ρίχνουμε σκουπίδια ή στο ότι πρέπει να ανακυκλώνουμε, αλλά σε αυτό που έχουμε ανακαλύψει όλη τη χρονιά, στο ότι αυτά δεν είναι αρκετά. Αργά ή γρήγορα βλέπουμε ότι παρόλες τις προσπάθειες που έχουμε κάνει τόσα χρόνια, αυτά καταλήγουν στη θάλασσα, καταλήγουν γύρω μας, καταλήγουν στο πιάτο μας. Δηλαδή τα ψηφία που έχουμε διαβάσει είναι σοκαριστικά. Το 2050 θα είναι περισσότερα τα πλαστικά στη θάλασσα από ό,τι θα είναι τα ψάρια, αν συνεχίσουμε τον ίδιο ρυθμό. Και αυτό το κάναμε ένα μικρό πρόγραμμα μετά, με ένα ταινιάκι που γράψαν τα παιδιά το σενάριο και με τη δημιουργία παιχνιδιών, έτσι ώστε να κάνουμε με έναν τρόπο να προβληματίσουμε τους μαθητές τους για αυτό το θέμα, που είναι πολύ δύσκολο γενικά να το διαχειριστούμε. Τα παιδιά προβληματίστηκαν και θέλω να μου πείτε λίγο σε αυτή την μικρή ηλικία πώς αντιλαμβάνονται την αλόγιστη χρήση πλαστικών που παρατηρείται στις μέρες μας σε μια σύγχρονη κοινωνία. Γενικότερα τα παιδιά της τάξης που ασχοληθήκαν με το θέμα αρχίσαν να συνειδητοποιούν ότι χωρίς να το καταλαβαίνουμε, δηλαδή δεν είναι οι κακοί άνθρωποι αυτοί που έχουν κακές συνήθειες που κάνουν το λάθος στο περιβάλλον, είμαστε όλοι εμείς. Με τον καφέ που θα πάρουμε, με την παραπάνω σακούλα. Οπότε λίγο ξαφνιαστήκανε με το ότι είμαστε κι εμείς μέσα σε αυτούς τους κακούς. Φυσικά είναι πολύ δύσκολο να αλλάξουν τις συνήθειές τους. Δηλαδή συνειδητοποίησαν επίσης αυτό. Το ότι ναι, το καταδικάζουμε θεωρητικά, αλλά θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συνειδητοποιημένοι στο πώς αγοράζουμε, τι αγοράζουμε, πόσο συσκευασία έχει αυτό που αγοράζουμε. Και αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι. Μπήκαν όμως στον προβληματισμό αυτό και έχω δει γενικά μια προσπάθεια να γίνεται. Μάλιστα, και αν προχωράμε βέβαια και σε ανακύκλωση και σε δράσεις ανακύκλωσης, κρατάς ένα μπουκαλάκι νερό, θα πω εγώ, στο σχολείο, ακόμα και σε δραστηριότητες εντός της σχολικής μονάδας, και θέλω να μου πείτε το πιο συχνό λάθος των παιδιών, ποιο είναι μέσα στο σχολείο. Κοιτάξτε, γενικότερα πρέπει να πω και τα καλά, ότι όλα τα παιδάκια κυκλοφορούν με το δικό τους το φαγητό από το σπίτι, το οποίο είναι μέσα σε ένα τάπερ. Εννοείται το λάθος στην ανακύκλωση, τι λάθος κάνουν σε ανακύκλωση. Βέβαια, βέβαια. Το ότι πετάνε, ας πούμε, βρώμικα πράγματα στην ανακύκλωση είναι ένα λάθος. Γενικότερα, να σας πω, κάνουμε όλοι πολλά λάθη με την ανακύκλωση. Πρόσφατα έβγαλε βέβαια έναν πολύ ωραίο οδηγό που διευκρινίζει πολλά πράγματα. Το ότι, ας πούμε, η συσκευασία που να είναι όλες καθαρές. Αλλά είναι επίσης γεγονός ότι 95% των συσκευασιών δεν ανακυκλώνεται. Και ότι στο Ηράκλειο είχαμε για 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, πρόβλημα με την ανακύκλωση και όλα όσα ανακυκλώναμε και βάζαμε στον μπλε κάδο, τελικά πηγαίναν στη χωματερή, στο χιτά. Οπότε αυτά είναι πράγματα που δεν τα ξέρει ο κόσμος. Δεν λύνεται, το πρόβλημα των σκουπιδιών δεν λύνεται. Η λύση είναι να μην φτιάχνουμε σκουπίδια. Αυτό εκεί καταλήξαμε, διαβάζοντας και βλέποντας. Κυρία Κανδύλα, πριν ξεκινήσει αυτή η δράση με τη συμμετοχή των μαθητών, τα παιδιά που συμμετείχαν στην πρωτοβουλία γνώριζαν για την χρήση των πλαστικών, ήξεραν ή τα περισσότερα έμαθαν και άκουσαν για πρώτη φορά στην 5η Δημοτικού πράγματα, καταστάσεις και το τι θα συμβεί το 2050, όπως μας είπατε στον πρόλογό σας. Και στο παρελθόν, αυτό που τους έχει μείνει είναι η σακούλα που την κυνηγάει η καρέτα-καρέτα, και διάφορες άλλες εικόνες που έχουν προβληθεί
και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως προς τις επιπτώσεις που έχουν τα πλαστικά σε ζώα. Το οποίο τους συγκινεί. Να σας πω όμως, επειδή οι άνθρωποι γενικά είμαστε αρκετά έτσι ανθρωποκεντρικοί, εγωιστές λίγο, το ότι τα μικροπλαστικά μπαίνουν στο πιάτο μας ήταν αυτό που πιο πολύ τους συγκλώνησε. Ξέρουν, μάλλον μένουν τα παιδιά στο ότι υπάρχουν σκουπίδια κάτω. Και τα παιδιά που προβάλαμε δηλαδή την ταινιούλα μας και που τους κάναμε τα παιχνίδια μας, λέγανε δεν πρέπει να πετάμε σκουπίδια κάτω. Αυτό όμως είναι κάτι το πιο έτσι, το αυτονόητο. Εμείς θέλουμε να προχωρήσουμε και λίγο πέρα από αυτό. Δεν αρκεί να μην πετάμε σκουπίδια κάτω, αυτό σίγουρα, αλλά από εκεί και πέρα ένα βήμα παραπάνω, να μην φτιάχνουμε σκουπίδια. Μάλιστα. Να μην δημιουργούμε. Αναφερθήκατε και στην παραγωγή μιας ταινίας μικρού μήκους, πρωταγωνιστές τα παιδιά. Ναι, και η βασική ιδέα γενικά και το σενάριο σε μεγάλο βαθμό ήταν οι χαρακτήρες τέλος πάντων, ήταν των παιδιών. Μέσα από αυτό λίγο είδαμε στην πράξη κάποια πράγματα και το χρησιμοποίησαμε έτσι λίγο σαν την αφόρμηση στην προσέγγιση μας με τους άλλους συμμαθητές τους σε όλο το σχολείο, γιατί τα δείξαμε και συζητήσαμε και με τις άλλες τάξεις για αυτό το θέμα. Θέλω να μου πείτε λίγο πόσο σημαντικές είναι κάποιες εξωσχολικές εντός εισαγωγικών δραστηριότητες και διαδικασίες και πρωτοβουλίες για τα παιδιά. Δηλαδή να ξεφεύγουν από το σχολικό βιβλίο, από τις κατευθύνσεις που δίδονται κεντρικά και να ασχολούνται και με άλλες δραστηριότητες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι η μοναδική ευκαιρία που έχουν για να είναι δημιουργικά. Για να παίρνουν πρωτοβουλίες, για να ερευνούν γύρω τον κόσμο τους. Είναι πραγματικά απαραίτητο, αλλά συρρυκνώνεται. Αυτός ο χώρος κάθε φορά συρρυκνώνεται. Και θα πρέπει δηλαδή να είναι πολύ εφευρετικός ο δάσκαλος και πολύ περισσότερο ένας καθηγητής, ακριβώς για να βρει τέτοιο χρόνο να τον διαθέσει για δημιουργικές δραστηριότητες. Στο φιλότιμο του δασκάλου, θα πω εγώ, στηριζόμαστε. Θα πρέπει να δοθεί μια όθηση και κεντρικά από το Υπουργείο Παιδείας. Ναι, αυτό σίγουρα, γιατί όταν έχεις να βγάλεις την ύλη. Σωστά. Και σε κυνηγάει η ύλη και μετά αξιολογήσει και με βάση την ύλη. Ολοκληρώνεται αυτή τη βδομάδα, δίνετε βαθμούς. Ναι, ναι. Αύριο είναι η τελευταία μέρα και την Παρασκευή δίνουμε βαθμούς. Μάλιστα. Γλυκό πικρή γεύση του απολογισμού της εφετινής σεζόν. Παράξενη εμπειρία, να μην την ξαναζήσουμε. Τα παιδιά, η αλήθεια είναι ότι λίγο άφησε ίχνη πάνω τους όλο αυτό. Ελπίζω, θα κάνουμε δηλαδή αγώνα για να τα σβήσουμε αυτά τα ίχνη του χρόνου, ειδικά στα πιο μικρά. Ήταν περίεργη χρονιά. Μάλιστα. Ναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο για την πρωτοβουλία σας. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.